Μετανιωμένο και συγκλονισμένο που από το χέρι του χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, εμφανίστηκε κατά την τρίωρη απολογία του χθε στην ανακρίτρια Ρεθύμνου. Ο 44χρονο καθομολογίαν ανδράστη τη εμψυχρό εκτέλεση του 22χρονου την περασμένη Κυριακή στο Αργουιό Μιλοποτάμου. Ο 44χρονο που για λόγου ασφαλεία δεν μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο, απολογήθηκε σε γραφείο τη αστυνομική διεύθυνση, ενώ με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο και τη Δευτέρα θα οδηγηθεί στι δικαστικέ φυλακέ Χανίων. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη τη διαδικασία στην υποδιεύθυνση ασφαλεία Ρεθύμνου, εμφανίστηκε η γυναίκα του θύματο με σκοπό να τη παραδοθεί η βέρα του άντρα τη, χωρί ωστόσο η παρουσία τη να προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των δύο οικογενειών. Αν δεν είχε πιάσει το όπλο, θα είχε το δίκιο του. Αυτό το δίκιο του, το οποίο σήμερα δεν το έχει. έχει το αντίθετα, βρίσκεται σε, μια, σε ένα διωγμό αυτή τη στιγμή και όχι δικονομικό και κοινωνικό. Στη διάρκεια τη απολογία του, ο κατηγορούμενο περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στην ανακρίτρια Ρεθύμνου τι διαφορέ που χώριζαν τι δύο οικογένειε ενώ εξειδίκευσε όλα όσα διαδραματίστηκαν στο Αργουλιό τη μοιραία Κυριακή. Είπε για την φοβερή κοινωνικό, το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο τους είχε δημιουργήσει όλη σε όλη την οικογένεια με τη συμπεριφορά του και το χαρακτήρα όπω όπως τον περιγράφει ο ίδιος ή στην απολογία του. Σημάδευε με καραμπίνα τον αδερφό μου τον Γιάννη και την καραμπίνα του την έβαλε στα χέρια η ίδια η γυναίκα του. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση για το συγκεκριμένο περιστατικό απειλή. Τον Φεβρουάριο, ο Θανών μαζί με τον αδελφό του έριχναν πυροβολισμού έξω από το σπίτι του θείου μου και του ξαδέρφου μου και η δίκη θα γινόταν την ερχόμενη Δευτέρα. Και τα συμπεριστατικά αυτά δεν αφήνουν καμία αφιβολία στο ότι πράγματι υπήρχε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Βλέπαν ένα νεαρό 22 χρονών, ο οποίο είχε μια συμπεριφορά προ τη συγκεκριμένη οικογένεια η οποία ήταν πολλαπλά παραβατική. Ο ίδιος που αντιμετωπίζει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα φέρεται να μίλησε για τον πυροσβεστικό ρόλο που είχε στις κατακερούς φασαρίες, όμως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι κατά τον ίδιο και όπλησε το χέρι του ήταν ταχυδαία και βαριά λόγια που φέρεται να ξεστόμησε το θύμα αμέσως μετά το μνημόσυνο του πατέρα του. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι την ημέρα που τιμούσα τη μνήμη του πατέρα μου κάνοντας το μνημόσυνο του δυο τρει ώρες μετά θα έμπλεκα σε ένα τέτοιο κακό. Ακούγοντας τις χιδέες εκφράσεις του θύματο που εξύβρισε τον πατέρα μου, σκοτίνιασε το μυαλό μου. Έπεσαν μαύρες κουρτίνες. Ήταν σαν να γέμισε σφίγγε στο κεφάλι μου και τότε έγινε το κακό. Αυτό νομίζω έταξε το καπάκι της κατσαρόλας α πούμε, και χύθηκε το νερό έξω. Αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό που λέμε βρασμό, δηλαδή μέσα του διαλυθήκανε όλα. Εκεί τη στιγμή νομίζω ότι έγινε το κακό. Γιωνίση Βέρα από τη μια και Γιώργο Θιακάκης από την άλλη απευθύνουν συνεχεί εκκλήσει να σταματήσει η οπλοχρησία που οδηγεί σε τέτοια αποτελέσματα. καθώ επίση να επικρατήσει στι δύο οικογένειε λογική για να μην ανοίξει νέο κύκλο αίματο. Όχι όπλα, όχι όπλα. Γιατί εδώ στην πρωκέντρηση, δεν έχουμε το όπλο, είναι, είναι μια αυξημένη ισχυρή πιθανότητα ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να επαναφερθούν ναι, τα, τα πράγματα πριν στην προτέρα κατάσταση. Η ε, υπόθεση ανήκει στη δικαιοσύνη, εκεί θα μείνει. Δεν θα υπάρξει συνέχεια, είναι εις βάρος όλων. Η μία καταστροφή που επήρθε σε αυτή την οικογένεια θα γίνει οδηγός για να μην υπάρχει καμία συνέχεια. Από Δευτέρα πάντως, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης αναμένεται να ξεκινήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων με το συνήγορο υπεράσπισης του 44χρονου να μιλά για τα στόματα που θα πρέπει να ανοίξουν.